Αρκαδία. Ο μήνας ξεκινά και ουσιαστικά ξεκινά με την παρουσία του Μινά Αρτόπουλου από την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, του καλού συναδέλφου. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Επιστροφή στην καθημερινότητα. Και νομίζω ότι για να τη σχολιάσουμε αυτή το τι ακριβώς έχει συμβεί, είχαμε ένα τετραήμερο εκδηλώσεων, σπουδαίων εκδηλώσεων, διαφορετικών εκδηλώσεων, λευκές νύχτες, street food. Όμως το αποτύπωμα ήταν και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αρκετός ο κόσμος στην Τρίπολη. Πράγματι, μία μόνιμη συζήτηση Θέμη στην Τρίπολη για την πόλη, ένας προβληματισμός που έχει όλος ο κόσμος είναι πώς μπορεί να αυξηθεί η επισκεψιμότητα. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι εύκολο. Μπορούν όμως να δημιουργηθούν κατά διαστήματα οι συνθήκες εκείνες και το κίνητρο, προκειμένου η Τρίπολη να μπορέσει να προσελκύσει επισκέπτες. Υπ' αυτή την έννοια δημιουργήθηκε ένα τετραήμερο το οποίο είχε από τη μία πλευρά τις Λευκές Νύχτες σε συνδυασμό με το Τρίπολη Street Food Festival. Αυτό το τετραήμερο ήταν ένα γεμάτο τετραήμερο με εκδηλώσεις οι οποίες έδωσαν το κίνητρο σε πολύ κόσμο και βέβαια στους κατοίκους της πόλης αλλά και σε κόσμο που ήρθε από άλλες περιοχές προκειμένου να βρεθούν στην πόλη της Τρίπολης. Θα μπορούσαν τα πράγματα βέβαια να ήταν πολύ καλύτερα υπό την έννοια ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, όμως αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπήρξε επιτυχία στις εκδηλώσεις υπό τις συνθήκες αυτές και σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος Τρίπολης συνεργάστηκε αρμονικά και με τους άλλους φορείς της περιοχής μας, όπως είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, το Επιμελητήριο, και μέσα από αυτές τις συνέργειες και τις συμμαχίες και τις συνεργασίες, σίγουρα η πόλη βγήκε απολύτως κερδισμένη. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας στον Δήμο της Τρίπολης, γιατί ουσιαστικά αυτός δίνει τον τόνο για ό,τι το ρυθμό για ό,τι γίνεται στην πόλη κατά βάση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμάμε την συμβολή των άλλων φορέων, αλλά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή του Κώστα Τζιούμι έχει αυτή την κουλτούρα συνεργασίας δημιουργεί συνθήκες, επαναλαμβάνω, κατά διαστήματα, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καθημερινή βάση, αλλά δημιουργεί συνθήκες έτσι ώστε η Τρίπολη να έχει. Είναι αυτό που λες, δηλαδή έχουμε το Δήμο, έχουμε την κουλτούρα της συνεργασίας και έχουμε ένα κέρδος για την πόλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τη βλέπουμε εδώ, γιατί είναι διαφορετικά, επαναλαμβάνω, event, όμως είναι event που προσελκύουν κόσμο, που προσελκύουν ενδιαφέρον. Έχουμε street food, έχουμε Λευκή Νύχτα Τρίπολης και όλα αυτά δημιουργικά αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα εξωστρέφειας για την Τρίπολη, που δεν το είχαμε στο παρελθόν. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επένδυση, επέτρεψέ μου να σου το πω εγώ με την ευρύτερη αναφορά, η μεγαλύτερη επένδυση που έχει καταφέρει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Τρίπολης, ο Κώστας Τζιούμης με την ομάδα του, είναι ότι έχει δώσει αυτήν την ταυτότητα μιας εξωστρεφούς πόλης, την οποία ο άλλος την επισκέφτεται πλέον πολύ άνετα. Για διάφορα. Και το θετικό, για διάφορες και το θετικό αποτύπωμα, Θέμη, είναι υπαρκτό και μετρήσιμο και στην τοπική αγορά. Να, ναι. Διότι κάθε επισκέπτης που έρχεται στην Τρίπολη και θα επισκεφθεί τα καταστήματα εστίασης και θα πάει στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, άρα θα λειτουργήσει η τοπική αγορά, κάτι που είναι ένα βασικότατο ζητούμενο. Από εκεί και μετά βέβαια κάθε προσπάθεια να δημιουργηθούν επιπλέον συνθήκες επισκεψιμότητας είναι προς θετική κατεύθυνση. Προφανώς. Αλλά το γεγονός ότι ναι μεν η Τρίπολη δεν έχει μεγάλα ξενοδοχεία και αυτό είναι ένα έλλειμμα που προφανώς δεν μπορεί να το λύσει ούτε ο Δήμος, ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος, ούτε κανένας άλλος. Αφορά ιδιωτικές επενδύσεις. Αλλά το δεδομένο ότι έχει γεμάτα τα Airbnb, τα οποία είναι πάρα πολλά για τον πληθυσμό της περιοχής μας, αυτό και μόνο δείχνει ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και θετικά δείγματα και στοιχεία για την επισκεψιμότητα. Για να μπορέσω να το συνδυάσω, επειδή είπες για Airbnb, ακίνητα κτλ., πάμε στα πιο συγκεκριμένα του τοπικού πολυοδομικού σχεδίου του Δήμου Τρίπολης, το οποίο παρουσιάζεται και είναι η παρουσίαση της μελέτης αυτής που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί γι' αυτό συζητάμε. Η ανάπτυξη στοιχειοθετείται και το επόμενο βήμα, το αύριο του Δήμου Τρίπολης, μέσα από αυτό το γενικό πολυοδομικό σχέδιο.
Σαφέστατα. Αυτό ουσιαστικά απαντάει στο μεγάλο ερώτημα τι πόλη θέλουμε για τα επόμενα 10, 20 ή και παραπάνω χρόνια. Πρέπει να υπάρχει ένας μπούσουλας, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο βάσει του οποίου η Τρίπολη θα μπορέσει να κάνει βήματα προόδου και να μπορέσει να εξελιχθεί θετικά μέσα στις επόμενες 2-3 δεκαετίες. Υπ' αυτή την έννοια τρέχει η σύνταξη της μελέτης για το τοπικό πολυοδομικό σχέδιο. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα πρώτα βασικά συμπεράσματα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο ακόμα και τώρα που μιλάμε. Βλέπουμε τα σχετικά πλάνα από αυτήν την εκδήλωση. Και από αύριο αυτά θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και μέσα σε 5 μέρες θα πρέπει ο καθένας από εμάς, εφόσον το θέλει, να στείλει τις παρατηρήσεις. Αυτό το οποίο έχει αξία, Θέμη, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά και προφανώς δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα, αλλά ένα ζητούμενο είναι η επέκταση της βιομηχανικής περιοχής προκειμένου η Τρίπολη να μπορέσει να υποδεχτεί επιπλέον επενδύσεις, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτικό, πέρα από τις φαρμακοβιομηχανίες που ήδη το έχουν αποφασίσει και το τρέχουν. Και δεύτερον, είναι ένα φιλόδοξο, ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με ένα μουσείο για την Ελληνική Επανάσταση, ένα μουσείο εικονικής πραγματικότητας με ψηφιακά ολογράμματα, ψηφιακές αναπαραστάσεις από εκείνη την περίοδο, σε συνδυασμό με μια γενικότερη ανάπλαση γύρω από την πλατεία Άρεως, σε συνδυασμό με ένα υπόγειο πάρκινγκ πίσω από τα δικαστήρια. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο, το οποίο προφανώς δεν υπάρχει κανένα μαγικό ραβδάκι να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρώτα πρέπει να το αποφασίσουμε και μετά να προσπαθήσουμε να τρέξουμε. Θα δούμε και θα πούμε αύριο πολλά περισσότερα και ίσως και πιο αναλυτικά. Πάμε να κλείσουμε λίγο με το γεγονός, το είπαμε, ήταν συνδυασμένο και με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Αύριο θα γίνει τελικά η συναυλία της Έλληνας Παπαρίζου, δωρεάν είσοδος για όλους. Ακριβώς. Δεν το αναφέραμε πριν, διότι αναβλήθηκε και καλώς αναβλήθηκε, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που αν έρχονταν η Έλληνα Παπαρίζου με τους συνεργάτες της, θα πληρώνονταν φυσικά κανονικά, αλλά δεν θα γινόταν η συναυλία. Κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι θα χανόταν ένα ποσό 35.000 ευρώ για το Δήμο της Τρίπολης, για όλους εμάς, γιατί ο Δήμος είμαστε όλοι εμείς. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε σε συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου με το Δήμο και βέβαια τους συνεργάτες της εν λόγω τραγουδίστρες, είναι αυτή η μεγάλη συναυλία να γίνει αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Πετρινού με δωρεάν είσοδο για όλο τον κόσμο. Μοίρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο και πιο αναλυτικά. Έχουμε και ζητήματα και από τη Μεγαλόπολη.